εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβασμιότατε και ερασμιότατε, πάντα και δέσποτα, δεν θα σας κουράσω. Επιθυμώ να εκφράσω την γνωμοσύνη μου για την πατρική σας αγάπη, για το ανίστακτο πατρικό ενδιαφέρον σας και στο πρόσωπό σας όλους τους πατέρες της ιστορικής Μητροπόλεως μας, καθώς και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, της Πατριαρχικής Αυλής, της Αγίας του Χριστού, εσταυρωμένης Μεγάλης Εκκλησίας, που στήριξαν και ενίσχυσαν ευλαβικά την απόφασή μου. Σεβασμιότατε και γενέστατε πάρτε και δέσποτα, παρόλο που σήμερα χαιρετονούμε πρεσβύτερος, υπόσχομαι να παραμείνω διάκονος της αγάπης που εσείς με την Αγία Βιωτή σας, στοργικά, άμετρα και ατέρμονα μεταλαμβατεύετε αδιάκριτα σε όλους μας κληρικούς και λαϊκούς. Σεβασμιότατε και τιμιότατε φύλακα της παρακαταθήκης της αγάπης του Κυρίου. Η σημερινή Κυριακή από την Ευαγγελική Περικοπή δεν είναι μόνο γνωστή ως η Κυριακή του Ασώτου, αλλά είναι γνωστή και ως η Κυριακή του Εσπλάχνου Πατέρα, γιατί σε εσάς, Άγιε Πατέρα μας, εμείς βρίσκουμε τον Έσπλαχνο Πατέρα με την αληθινή και ιστορική αγάπη, με την ιερατική και αρχιερατική αξιοπρέπειά σας, που γίνεται οδοδείκτης για όλους μας, ιδιαίτερα σε αυτόν τον καιρό της πανδημίας, καθώς εσείς με το παράδειγμά σας στέκεστε στο πλευρό της κοινωνίας, του πάσχοντος ανθρώπου και μας εμπνέετε να υπηρετούμε τις πνευματικές και θρησκευτικές ανάγκες των πιστών μας. Σεβασμιότατε, θεοπρόβλητε και λαοπρόβλητε, πάτρα και δέσποτα, ομολογμένος μεγίστη τιμή και ευλογία της σημερινής ημέρας για εμένα. Γι' αυτό κλείνω γόνι και σας παρακαλώ να με έχετε στην προσευχή σας και εγώ με τη σειρά μου θα παρακαλώ τον Κύριο και Θεό μας η αρχιερατική σας διακονία που είναι πληθωρική αγάπης και θυσίας να συνεχίζει να είναι μεστή αγλαών καρπών και έργων θεοφιλών προς δόξαν και έπαινο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και του Γένους ημών. Λάθος κάτω.
θα πρώτον θα χαιρετήσετε τον ιερέα, διότι είναι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Και ο ίδιος ο Θεός κατεβαίνει κατά τη χειροτονία του και σε δίδει, σου παρέχει όλα τα δικαιώματα να επιτελείς τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και το μυστήριο να πούμε της Θείας Λειτουργίας που κατεβάζει από τον ουρανό τον ίδιο τον Χριστό. Όταν ένας παπάς λειτουργεί στην Εκκλησία, κατεβάζει τον ίδιο τον Χριστό. Και επομένως, όταν τελούμε τη λειτουργία, έχουμε ενώπιον μας την Αγία Τράπεζα αυτόν τον Χριστό τον Θεό. Αυτό δεν έχει δικαίωμα. Και ούτε έχει μπορεί να το κάνει κανένας. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο ιερέας που επιτελεί τα μυστήρια και την ευλογία και την ιερά εξομολόγηση να προσέρχεται στον ιερέα το πνευματικό, να λες τα κρίματά σου, τις αδυναμίες σου, τα σφάλματά σου, τις αμαρτίες σου και να σε διαβάζει αυτή και να συγχωρούνται όλα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα, ούτε άρχοντας, ούτε βασιλεύς, ούτε μεγάλος και τράπεζος. Λοιπόν, γι' αυτό και εσύ, από σήμερα μέχρι τώρα είσαι διάτρος, δεν είχες το δικαίωμα, από τη στιγμή που γίνεσαι ιερέας, αποκτάς όλα αυτά τα δικαιώματα, εκτός ολίγων, τα οποία έχει ο ιερέας επιτυχθεί. Προβαίνουμε λοιπόν και θέλω να γίνεις κατάγεσαι από το εμπόριο που εκεί παλαιότερα, πολύ παλαιότερα είχε μεταφερθεί και η Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέα που είναι σήμερα από τον τίτλο της είχε, ήταν Μητρόπολης Εμπορίου. Υπήγε το τότε και η Φλόρινα στο εμπόριο από όπου κατάγεσαι. Και έχεις λοιπόν και τον γέροντά σου, τον πατέρα Ναθαναήλ, ο οποίος θα σε βοήθησε μέχρι στιγμής και θα σε βοηθήσει ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν να γίνεις ένας καλός, εκλεκτός, προσεκτικός, αφοσιωμένος εις τον Θεό και υπακοής τη Μητρόπολη στον Επίσκοπο. Είσαστε λοιπόν η χαρά του Κύριου.
Ακούσα, προκυρέχεται Βαρθολομαίου των ευλαβέστατων διάκονων και πρεσβύτερων. Ευξόνθαον υπέρ αυτού και να έρθει εκ αυτών η πάρη του Παναγίου Πνεύματος.
αλλίωση τη δεξιά του υψίστου. Και με τα κηρύγματα, τα απλά κηρύγματα,
αλλά δεν θα εξυπηρετείς μόνο μία ενορία αυτή που τοποθετήσε. Θα εξυπηρετείς και τη δεύτερη ενορία της δίπλα από την γειτονική της Γαλατίας. Δύο λοιπόν ενορίες, ίσως και αργότερα να εξυπηρετείς και περισσότερες. Ο Θεός που τα φωτίζει να αλλάζουν. Γιατί όταν άλλαξε η κυβέρνηση, εγώ θα δίνω πεντέξαρση. Γιατί και αυτές ακριβώς και τα χρόνια το ίδιο με την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, να σε άξεις, ο Θεός μαζί σου.
Σε ρετούς, Παναγίες, τετράντου, υπερβολή,
σας εμάς, τον Αγίο σου με τάσχη μυστηρίο, τη ζωή μας με το Αγίατο, όλη την ημέρα μελετά την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Thank you.
και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ο του και έστειν άνθρωπος ως ίσυντη και ούκα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου η αλήθεια. Ότι εσύ ανάσεις η ζωή και η ανάδοση του κειμένου τούτου του Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να παίρνουμε στην τον άνθρωπο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωφιό σου ψέματι, ή και αρήκρι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εσύ ανάσταση στη ζωή και η ανάπτυξη του κειμένου δούλου σου Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην αράπτω σου Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό και ζωφίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπτυξη του κειμένου δούλου σου Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην αράπτω σου Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό. Ευαγγελία σου η μνήμη αξιωμακάριστη και έμειστε αδελφέ ημών. Άξιος.